δεν θέλουν να αναγνωρίσουν το λάθος τους για τις μνημονιακές πολιτικές και τα μνημόνια. Θέλουν να καθυποτάξουν, να συντρίψουν την όποια αντίσταση υπάρχει σήμερα στην Ευρώπη από την κυβέρνηση, την αριστερή, την αντιμνημονιακή, στις πολιτικές τους της αιώνιας λιτότητας. Θέλουν να συνεχίσουν ένα καθεστώς νεοαπικιοκρατίας στη χώρα μας, γιατί είναι ένα καθεστώς το οποίο τους συμφέρει. Κάνουν και οικονομικές business με βάση αυτό, και με βάση αυτό θέλουν να αγοράσουν το όλο τον πλούτο της χώρας, φυσικό, κοινωνικό, δημόσιο, ιδιωτικό πλούτο της χώρας. Ξέρουμε λοιπόν γιατί το κάνουν και ξέρουμε και εμείς γιατί απαντάμε όχι σε τέτοιες προτάσεις που οδηγούν πραγματικά στην εξόντωση και στην εξολόθρευση του ελληνικού λαού και στον αφανισμό της χώρας μας. Όσο αφορά αυτά που ζητάνε για τα ασφαλιστικά, και επειδή κύριε Πρόεδρε υπάρχει μεγάλη ανησυχία από το πρωί στους ασφαλισμένους της χώρας, δηλαδή νέες μειώσεις κύριων και επικουρικών συντάξεων και επίσης κατάργηση του ΕΚΑΣ, η πιο αντικοινωνική πρότασή τους, γιατί το ΕΚΑΣ το παίρνουν τα πιο φτωχά στρώματα των συνταξιούχων, η απάντηση είναι ότι αυτά δεν περνάνε. Αυτά δεν περνάνε, γιατί οδηγούν σε πραγματική εξόντωση των συνταξιούχων. Με τις μνημονιακές πολιτικές οι συντάξεις μειώθηκαν οι κύριες κατά 40% και έφτασαν μέσω όρο 665 ευρώ στη χώρα μας, μηνιαία με το 50% καταπτώρια της στόχιας των συνταξιούχων, και οι επικουρικές, ο μέσος όρος μόλις 168 ευρώ. Δεν υπάρχει κανένα, μα κανένα περιθώριο, αλλά και ηθικά και πολιτικά και δεοντολογικά δεν υπάρχει περίπτωση να υλοποιηθεί αυτή η θρασίτατη και προκλητική έναντι των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων της χώρας μας απέτησή τους. Και τέλος, όσο η χώρα μας, αν δεν υποχωρήσουν, δεν θα χαθεί, έχει δυνατότητες εναλλακτικές και έχει και δημοκρατικές διεξόδους για να πει τη γνώμη του ο ελληνικός λαός. Εναλλακτικές λύσεις και δημοκρατικές διεξόδους που στοιχίζουν πολύ λιγότερο στη χώρα μας από το να υπογράψει μια τέτοια επονίδιστη και επέσχυντη συμφωνία που θα συνεχίζει αυτές τις πολιτικές που την κατέστρεψαν τη χώρα μας. Τέλος, όσο αφορά το ζήτημα το οποίο βάνει ο κύριος Κεγέρογλου για τους ηλικιωμένους ανασφάλιστους πάνω από 67 χρονών να επανέλθει η σύνταξη του ΟΓΑ των 360 ευρώ το μήνα που έπαιρναν, το πρώτο που θέλω να επισημάνω, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι ο κύριος Κεγκέρογλου μίλησε λες και γεννήθηκε από πολιτική παρθενογένεση. Κύριε Κεγκέρογλου, τις συντάξεις αυτές στους υπερήλικες ανασφάλιστους και ομογενείς τους έκοψε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου με το νόμο 4093 του 12, που ήσασταν μέλος της κυβέρνησης και μέλος της Βουλής των Ελλήνων που ψηφίσατε αυτή τη διάταξη, για να μην ξεχνιόμαστε. Και δεύτερο, για να μην ανησυχείτε πολύ τι θα γίνει με το πότε θα αποκαταστήσουμε τη μεγάλη αδικία, την κοινωνική αδικία, με την ανάλγητη πολιτική την οποία εφαρμόσατε να κόψετε αυτές τις συντάξεις σε 42.000 ηλικιωμένους ανασφάλιστους και ομογενείς, Έλληνες και ομογενείς, το κόψατε σε 42.000, η κυβέρνησή σας απέμειναν εν ζωή μόνο 28.000, τώρα που ψάχναμε να δούμε τα στοιχεία. Να σας διαβεβαιώσω, για να μην ανησυχείτε, ότι αύριο αναρτάτε για διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, στο οποίο έχει και διατάξεις για την απλούστευση των διαδικασιών στα ΚΕΠΑ και την κατάργηση του παραβόλου 46,10 ευρώ που έπρεπε να δώσουν τα άτομα με αναπηρία για να εξεταστούν από τα ΚΕΠΑ. Περιλαμβάνει τη διάταξη ότι οι αποφάσεις που θα βγαίνουν από τα ΚΕΠΑ θα είναι για μια χρήση, για να μην ξαναπερνούν συνεχώς και ταλαιπωρούνται. Περιλαμβάνει διατάξεις για την αντιμετώπιση της ισοροδιαφυγής και βεβαίως περιλαμβάνει και διάταξη για την επαναφορά της σύνταξης του ΟΓΑ στους υπερήλικες ανασφάλιστους και ηλικιωμένους, που στη δευτερολογία μου θα σας πω ακριβώς τι λέει. Κατηγόρησα την κυβέρνηση πολιτικά για αποτυχία στη διαπραγμάτευση. Και ναι, είναι αποτυχία η τακτική η οποία επιλέξατε. Έπρεπε αυτά τα οποία είχαμε εμείς πετύχει και ξεκαθαρίσει, έστω με το mail Χαρδούβελη, τα οποία ήταν πάρα πολλά, που τώρα τα αναζητείτε και δεν τα βρίσκετε, να τα θεωρήσετε δεδομένα, να μην τα ξαναθέσετε σε διαπραγμάτευση,
για να μπορέσετε να επιτύχετε κάποια πράγματα επιπλέον. Το καταλάβατε, κύριε Στρατούλη? Έτσι γίνονται οι διαπραγματεύσεις. Ξαναβάλατε πράγματα ξεκαθαρισμένα στο τραπέζι και είναι ευκολονόητο ότι σας είχα στο πιάτο. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό? Συγκρίνετε το mail Χαρδούβελη με την πρόταση των εταίρων, τώρα την τωρινή, τη χθεσινή, με τη δικιά σας πρόταση, 47 σελίδων. Το mail Χαρδούβελη είναι παιδική χαρά μπροστά σε αυτό που στείλατε χτες. Εσείς με τους φόρους, τους υπέρογκους, τις αυξήσεις εσόδων. Φόροι είναι, θα τις πληρώσει ο Κοσμάκης. Με αυτό θα συγκρίνετε. Κάνετε λοιπόν ένα τραγικό λάθος για τη χώρα. Δεν με ενδιαφέρει για εσάς και για το ΑΝΕΛ και για τα ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Με ενδιαφέρει για τη χώρα. Τραγικό λάθος. Δεν αξιοποιήσατε όλα όσα είχαμε επιτύχει και να χρησιμοποιήσετε την πολιτική εντολή που είχατε και τον πολύτιμο χρόνο για να πετύχετε παραπάνω πράγματα. Δυστυχώς πήγαμε πίσω και βλέπω ότι σπάτε ακόμα και τη γραμμή του mail Χαρδούβελη. Οπισθοχωρείτε ακόμα πιο πίσω. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Και λέτε ότι κάνετε διαπραγμάτευση. Πλήρη αποτυχία. Έρχεστε για το συγκεκριμένο θέμα τώρα που συζητάμε και λέτε ότι μα εσείς δεν το νομοθετήσατε. Είσαστε υπουργός. Καταρχήν δεν ήμουν υπουργός το 12. Αλλά κάνετε ότι ξεχνάτε και που είχατε δηλώσει εδώ στη Βουλή ότι θα τη στηρίξετε, ότι το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε συγκεκριμένη τροπολογία για την αλλαγή των κριτηρίων χορήγησης της προνοιακής σύνταξης, προκειμένου να μην υπάρχουν αυτές οι αδικίες. Και εδώ ως κοινοβουλευτικός, ως βουλευτής και εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, είχατε δηλώσει ότι θα τη στηρίξετε. Τη στηρίξατε εκείνη τη συγκεκριμένη τροπολογία, η οποία δεν την αποδέχτηκε η κυβέρνηση τότε. Και η πλευρά της Νέας Δημοκρατίας σήμερα αξιωματική αντιπολίτευση. Το πρώτο, κύριε Πρόεδρε, είναι το εξής, ότι εγώ μίλησα για πέμπτη φάλαγγα που λειτουργεί στην Ελλάδα και είπα δυστυχώς αυτοί έχουν προσχωρήσει και ηγεσίες πολιτικών κομμάτων της αντιπολίτευσης. Εγώ δεν ανέφερα κόμματα, δεν κατάλαβα την αντίδραση, όχι την προσωπική βέβαια, κομματική ως Πασόκ του κυρίου Γκεγκέρογλου, για το Πασόκ. Όποιος έχει τη μίγα, κύριε Γκεγκέρογλου, και είπα δεν σας αφορά προσωπικά, κομματικά αναφέρομαι στο ΠΑΣΟΚ, μοιάζεται. Εγώ δεν ονομάτισα κόμματα. Όποιος έχει τη μίγα, ως εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, σας είπα τρίτη φορά σας λέω, δεν σας αφορά προσωπικά, μοιάζεται. Αν έχετε τέτοιο ρόλο, μοιάζεται. Αφήστε να ολοκληρώσει ο υπουργός. Δεύτερο. Μου κάνατε κριτική και κάνατε στην κυβέρνηση γιατί δεν αξιοποιήσαμε όσα είχατε πετύχει εσείς. Μα ακριβώς αυτά αξιοποιήσαμε και αξιοποιούμε στη διαπραγμάτευση. Δηλαδή τη φτωχοποίηση των Ελλήνων και των Ελληνίδων, τον τετραπλασιασμό της ανεργίας, τις 6.000 αυτοκτονίες, τη διάλυση της παραγωγικής βάσης της χώρας που είχαν αποτέλεσμα τα μνημόνια τα οποία υπέγραψαν οι κυβερνήσεις στις οποίες συμμετείχε και το κόμμα σας, το ΠΑΣΟΚ, και πολιτικές τις οποίες εφάρμοσε. Ακριβώς αυτό είναι το επιχείρημά μας, όχι μόνο στους δανειστές, αλλά και στην ελληνική, στον ελληνικό λαό, στους λαούς της Ευρώπης και στην παγκόσμια κοινή γνώμη, ότι δεν πρέπει να συνεχίσουμε αυτές τις πολιτικές, γιατί με αυτές και η Τρόικα που σας τις επέβαλε και εσάς που τις συμφωνήσατε και τις εφαρμόσατε, οδηγήσατε σε καταστροφή τον ελληνικό λαό και τη χώρα μας. Το τρίτο. Τώρα, κοιτάξτε, να μας κάνετε κριτική. Να μας κάνετε κριτική. Κύριε Υπουργέ, θα παρακαλώσω και κύριε Κυγκέρογλου, ας μην γίνει διάλογος. Τελειώνω. Δεν θα εξαντλήσουμε εδώ, κύριε, το δημοσιονομικό ή το, η γενικότερη πολιτική κατάσταση στη χώρα μας εν ώψη διαπραγματεύσεων. Υπήρχε μια. Συγγνώμη, κύριε Υπουργέ, θα έχετε τον χρόνο. Υπήρχε μια συγκεκριμένη ερώτηση. Ας περιοριστούμε σε αυτή. Εάν εκτιμάτε ότι δόθηκαν οι απαντήσεις, δηλώστε το. Εάν θέλετε να απαντήσετε επιπλέον στην κατεύθυνση απάντησης του κύριου Κυγκέρογλου για την ερώτηση συγκεκριμένη, παρακαλώ να περιοριστούμε σε αυτό.